διεθνής μας προσκεκλημένης, της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου, που βρίσκεται στο στούντιό μας στην Αθήνα. Καλησπέρα και καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα. Ξέρετε, σχηματίζοντας το πρώτο χαμόγελό σας, μου θυμήσατε κάτι που χάρισε αρκετό γέλιο σε όλους εμάς. Ήταν ένα συγγενικό μου πρόσωπο, φίλος συνταξιούχος, ο οποίος κάθε Σάββατο πρωί βεβαιωνότανε ότι μόλις θα πάρει τη σύνταξή του θα τη βρει κατά 40, 50, 60, 70 ευρώ λιγότερο. Όταν πήγε τελικά να πάρει τη σύνταξη, βρήκε και κάποια ευρώ περισσότερο και μπήκε μέσα στην τράπεζα και ρώτησε αν είναι λάθος. Είδατε και εσείς, χαμογελάτε όλοι με αυτό το πράγμα. Αλλά λίγο πιο σοβαρό, όλο στο ίδιο επίπεδο, γιατί δεν κάνει το Υπουργείο Εργασίας μια δική του εκπομπή, όπως είχαν παλιά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μην χρειάζεται όλους εμάς τους αναλυτές και τους στατιστικολόγους των συντάξεων και των αποδόσεων ή των μισθών. Εντάξει, είναι γεγονός ότι έχουν στηθεί καριέρες πάνω στο ζήτημα το συνταξιοδοτικό, ενώ καριέρες διαφόρων ειδικοτήτων, δημοσιογραφικές, αναλυτών, αναλογιστών, δικηγόρων, που ποντάρουν πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, σε μια καταστροφολογία, επενδυόμενοι κιόλας από το γενικευμένο αντιπολιτευτικό κλίμα που κυριαρχεί κατά κανόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δημιουργούν μια κατάσταση μεγάλου άγχους σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό, λόγω και της ηλικίας πια, αφημένοι στην κρατική μέρημνα, μήπως προκειμένου να μπορέσουν ρόλο να προσποριστούν. Μήπως παίζουν ρόλο όμως καμιά φορά και οι ασαφείς πολιτικές θέσεις, για να το σοβαρέψουμε πλέον, τα ασαφή πολιτικά σχέδια ή έλλειψη δυνατότητας οι αποφάσεις να παίρνονται ή να παίρνονταν τουλάχιστον από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα ήταν μια δημιουργική ασάφεια χρήσιμη, την οποία κάποιοι εκμεταλλευόταν. Όχι, όχι. Για το συνταξιοδοτικό δεν υπήρχε καμία δημιουργική ασάφεια. Και από την πλευρά μας ήμασταν αρκετά ασαφείς σε αυτό που λέγαμε εξ αρχής και εξηγούσαμε με πολύ σαφή τρόπο και στον ελληνικό λαό τι ακριβώς προσπαθούσαμε να κάνουμε κατά την περίοδο των μνημονίων. Δηλαδή, αν μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, ναι, αν καταλαβαίνω καλά, το μείζον ζήτημα ήταν, που αναφέρεστε κι εσείς, αφορά το τι θα συνέβαινε από 1η-1η του 19, εάν δεν πετυχαίναμε την κατάργηση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων. Και τα παρεπόμενα του νόμου Κατρούγκαλου. Αρκετά συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς εξ αρχής, όσο διαπραγματευόμασταν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, με τους τότε δυσμενείς όρους που υπήρχαν στην αξιολόγηση εκείνη, διότι είχαμε μια πολύ ισχυρή παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ένα βέτο ουσιαστικά που του είχε εκχωρηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, με ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο έπεφτε συνεχώς έξω στα στοιχεία του και στις εκτιμήσεις του, να επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει μια νέα απομείωση συντάξεων το 2019. Εμείς ισχυριζόμασταν ότι αυτό το μέτρο είναι, πέρα από κοινωνικά ολέθριο, είναι και επιζήμιο οικονομικά, ότι δημοσιονομικά είναι αχρίαστο, διότι η ελληνική οικονομία μπορούσε να πετύχει τους στόχους τους οποίους είχαμε δεσμευτεί, αλλά και ότι σε κάθε περίπτωση διαρθρωτικά δεν ήταν αναγκαίο, γιατί με τη μεταρρύθμιση που κάναμε το 2016 το ασφαλιστικό σύστημα στέκεται στα πόδια του και έχει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Αυτά ήταν τα επιχειρήματά μας συγκεκριμένα τεκμηριωμένα. Είχαμε την επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ένα βέτο προκειμένου να μην κλείσει η αξιολόγηση. Επομένως, τότε κάναμε αυτή τη διαπραγμάτευση με μια συγκεκριμένη επιβολή. Και θυμάστε ότι καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία, όπως λέγαμε, μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου. Δηλαδή, καταφέραμε να πετύχουμε να πάρουμε καλά και κακά μέτρα για να ισχύσουν το 2019. Δεν αναιρέσαμε όμως τη βασική μας θέση, ότι το μέτρο αυτό θα ήταν αχρίαστο ως προς το δημοσιονομικό του αντίκτυπο, ως προς τη δημοσιονομική του σημασία. Εγώ, ξέρετε, και δεν, όπως θα περνούσε, ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω τον αντίλογο της αντιπολίτευσης. Θα χρησιμοποιήσω όμως ένα επιχείρημα, προβάλλοντας πλέον στην χρονική διάρκεια του νόμου Κατρούγκαλου. Εκεί όπου ο επαναυπολογισμός των συντάξεων, μέσα από τη δήλωση του κυρίου Ντομπρόφσκης, πρόσφατα έγινε, ότι η μη περικοπή των συντάξεων θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία αύξηση των συντάξεων μέχρι το 2022. Αν θυμάμαι καλά, κυρία Υπουργέ, ο επανεπολογισμός των συντάξεων με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι με την ανάπτυξη της οικονομίας και με τις αναγκαίες αυξήσεις θα υπήρχε μια ισορροπία.
είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, να του δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι και της επικαιρότητας. Να εξηγήσω λίγο. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων από μόνος του δεν είναι κάτι αρνητικό. Το λέω γιατί είναι ανάγκη να το διευκρινίσω αυτό, διότι σε πάρα πολλούς συνταξιούχους, λόγω ακριβώς της προπαγάνδας που έγινε εκείνη την περίοδο που ψηφιζόταν το ασφαλιστικό, όπως και στους νέους, όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν τρομοκρατηθεί ότι θα έχουν πολύ υψηλές εισφορές και τελικά αυτό διαψεύστηκε στην πράξη, ομοίως στους συνταξιούχους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους θα σημαίνει περικοπή. Πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν θα σημαίνει σε κανέναν. Να είμαι σαφής αυτό. Όλες οι συντάξεις υπολογίζονται πλέον με έναν ενιαίο, σαφή και δίκαιο τρόπο για όλους τους συνταξιούχους της χώρας. Για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως από ποιο ταμείο καταγόντουσαν και ανεξαρτήτως τέτοιων διακρίσεων που ίσχυαν στο παρελθόν. Όσοι ήταν συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν τον Μάιο του 2016, επανυπολογίζεται και αυτόν η σύνταξη με βάση τους νέους κανόνες. Έστω για παράδειγμα ότι εγώ ελάμβανα μία σύνταξη 900 ευρώ και με βάση τους νέους κανόνες θα πρέπει να λαμβάνω μία σύνταξη 850 ευρώ. Διατηρώ αυτό το 50 ευρώ κανονικά, αυτή είναι η προσωπική μου διαφορά και άρα προστατεύεται η καταβαλλόμενή μου σύνταξη στο επίπεδο που είχε δημιουργηθεί πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Μπορείς να λογιστεί ως αύξηση και να εμπίπτεις τις απαγορεύσεις. Αντιστρόφως. Όχι, αντιστρόφως. Συνεχίζω. Αν η σύνταξή μου ήταν 850 ευρώ, χαμηλότερη δηλαδή, και με τον νέο νόμο, τον ασφαλιστικό, η σύνταξή μου πρέπει να είναι 900 ευρώ, αυτά τα 50 ευρώ που ονομάζονται θετική προσωπική διαφορά θα μου καταβληθούν κανονικά από 1η-1η του 19. Μάλιστα. Ονομάζονται θετικές προσωπικές διαφορές και θα καταβληθούν κανονικά, άρα υπάρχουν 600.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους από 1η-1η του 19. Δεν θα δουν συγκλονιστικές αυξήσεις, γιατί αυτή η αύξηση που είπα θα καλυφθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πενταετίας, δηλαδή σε δόσεις θα παίρνει την αύξησή του σταδιακά, αλλά από 1η-1η του 19 θα αρχίσει να αυξάνει τη σύνταξή του. Και αυτό, όπως είπα, δεν αφορά λίγο κόσμο, αφορά 600.000 συνταξιούχους, που είναι κατά κανόνα οι συνταξιούχοι οι προερχόμενοι από το ΙΚΑ. Δηλαδή, συνταξιούχοι οι οποίοι με κάποιον τρόπο το ασφαλιστικό σύστημα λίγο τους αδικούσε. Και τώρα με τους νέους ενιαίους κανόνες, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να παίρνουν κάτι καλύτερο, θα έπρεπε να παίρνουν μια καλύτερη σύνταξη. Άρα αυτή την αύξηση θα τη δουν κανονικά από 1η-1η του 19. Άρα και δεν θα μειωθούν οι συντάξεις λόγω της περικοπής της αρνητικής προσωπικής διαφοράς και για αρκετούς εκ των συνταξιούχων θα υπάρχουν αυξήσεις από 1η-1η του 19. Σας περιέγραψα σε ποια κατηγορία θα υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις. Άρα η επισήμανση Ντομπρόφσκι σε ποια κατεύθυνση κινείται, ποιες είναι οι αυξήσεις που δεν θα επιτραπούν? Η επισήμανση αναφέρεται σε ένα άλλο σημείο. Πράγματι, ο νόμος ο ασφαλιστικός προέβλεπε ότι θα αρχίσει να υπάρχει μία προσάυξηση των συντάξεων. Εννοούμε των νέων συντάξεων, των συντάξεων οι οποίοι εκδίδονται μετά τον ασφαλιστικό νόμο, μετά το 2016. Κατανοητό, ναι. Με βάση το ΑΕΠ θα υπήρχε μια σιγά σιγά προσάυξη της σύνταξης. Αυτό το μέτρο έχει ανασταλεί μέχρι το 2022. Δηλαδή αυτό το πάγωμα ισχύει μέχρι το 2022 και από το 2022 και μετά θα αρχίσει να υπάρχει αυτή η προσάυξηση με βάση το ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα είναι μια χρονική καθυστέρηση μιας παραμέτρου του ασφαλιστικού νόμου. Και συνδέεται πολιτικά με την απόφαση μη περικοπής των συντάξεων ή είναι τυχαία η σύνδεσή τους? Όχι, δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν με την έννοια ότι χρονικά νομοθετήθηκαν την ίδια περίοδο. Αλλά πολιτικά δεν συνδέονται, διότι όπως εξήγησα το μέτρο της περικοπής προσωπικής διαφοράς ετέθη ως δημοσιονομικό μέτρο, ενώ αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το πρώτο σκέλος που αφορά τις αυξήσεις αυτών των 600.000 συνταξιούχων, διότι θεωρώ πως είναι εκτός το ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι συντάξεις θα αυξηθούν, έτσι, αυτό έχει και την πολιτική του σημασία, όπως και ο μισθός θα αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Άρα συντάξεις και μισθοί
αυξάνονται για το 2019 και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό ζήτημα για τη χώρα που έχει περάσει μια οχταετία μνημονίων και μια σχεδόν δεκαετία ύφεσης. Εκτός αυτού είναι κατά τη γνώμη μου και ένα σημείο απόδοσης δικαιοσύνης σε εκείνους τους παλιούς συνταξιούχους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να παίρνουν τόσο χαμηλές συντάξεις. Και ο νέος νόμος με τους καθαρούς κανόνες που θέτει αποδεικνύει ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουν τόσο χαμηλές συντάξεις και αρχίζει και τους δίνει τις αυξήσεις που θα έπρεπε κανονικά να παίρνουν. Όχι γιατί έγινε κάποια παρανομία, δεν εννοώ αυτό. Συγγνώμη, που ίσχυαν τότε όριζαν άλλο τρόπο υπολογισμού. Αλλά επειδή τώρα υπάρχει ενιαιότητα κανόνων και σύστημα συνεκτικό δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παίρνουν κάτι παραπάνω. Ανοίξατε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της δικαιοσύνης. Να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να το συζητήσουμε για αρκετή ώρα, αλλά πολλές φορές η περιπτυσιολογία και τα συγκεκριμένα αιτήματα που βάζουν και οι τηλεθεατές, είναι αλήθεια, για να μην αδικούμε με υπεροψία και αλαζονία μόνο τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά για την εργασία, για τους νέους ανθρώπους, με απόλυτο σεβασμό στους συνταξιούχους και τα δικαιώματα που έχουν. Εξίσου όμως σημαντικά δικαιώματα υπάρχουν και για τους νέους ανθρώπους, για αυτούς που αναζητούν εργασία. Πριν πάμε εκεί, θέλω δύο διευκρινήσεις. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας? Δέχτηκα δύο email από μία συλλογικότητα, έναν φορέα που έχει δημιουργηθεί από τις Ελληνίδες, κυρίως Ελληνίδες, που αγωνιούν για την περικοπή που υπήρξε στην αναπλήρωση της σύνταξης χειρίας και νιώθουν ότι κοροϊδεύονται χρονικά. Μετατοπίζεται η λύση, η πρόταση χρονικά για το μέλλον χωρίς να δίνεται λύση. Θέλω μία απάντηση σε αυτό. Θα πρέπει και εδώ να διευκρινίσω λίγο τι ισχύει, προκειμένου να μην δημιουργούνται τυπώσεις. Και το λέω αυτό γιατί επίσης είχε γίνει μία επίθεση προπαγάνδας και εδώ εμπροκειμένου ποντάροντας και σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρωτίστως βρίσκονται σε μία εξαιρετικά πιεσμένη συναισθηματική κατάσταση και αυτή μπορεί να επιβαρυνθεί από μία ηλική αποστέρηση. Οπότε είναι, πάντως, θεωρώ, εξαιρετικά τραγικό να ποντάρει κανείς πάνω σύμφωνη. Σε αυτό. Επιτρέψτε μου τη διακοπή, επειδή δεν φημιζόμαστε ούτε έχουμε σπουδή να ποντάρουμε σε συναισθηματικές φορτίσεις. Εγώ δεν το κάνω γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον για τον κεντρικό πυρήνα, για τον πυρήνα μάλλον του προβλήματος, που είναι η μείωση της αναπλήρωσης από 70% σε 50%, που αφορά ένα μεγάλο σύνολο, είναι κάτι που συνέβη. Δεν πιστεύω ότι είναι προπαγάνδα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν σε εσάς πάντως ή στις εκπομπές που κάνετε, ούτε κατά διάνοια αυτό. Προφανώς, αλλά το ποντάρισμα που έλεγα πήγαινε στο ότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν πληρώνονται συντάξεις χειρίας. Δηλαδή, σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε καλλιεργηθεί μια εντύπωση ότι κόβονται οι συντάξεις χειρίας, ότι αφήνονται οι χείρες και τα ορφανά στο δρόμο. Αυτό έπαιζε ως είδηση, γι' αυτό πρέπει να οριοθετηθεί αυτό το ζήτημα. Με τον ασφαλιστικό νόμο πράγματι του 2016 ετέθησαν δύο βασικές προϋποθέσεις, ότι το ποσοστό της σύνταξης χειρίας θα είναι το 50% της σύνταξης του θανόντος και όχι το 70% που ίσχυε στα περισσότερα ταμεία, όχι σε όλα αλλά στα περισσότερα. Και δεύτερον, μπήκε ένα ηλικιακό όριο, δηλαδή ότι ο χείρος ή η χείρα θα παίρνει τη σύνταξη αν είναι από 55 χρονών και άνω διαπαντός, αλλά αν είναι κάτω από τα 55, με την ειδική περίπτωση από τα 52 στα 55, αν είναι νεότερος των 50, ας πούμε, θα την παίρνει μόνο για 3 χρόνια. Σε μια λογική που υπήρξε τότε και από τους θεσμούς, διότι και αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε συζητηθεί πάρα πολύ στην πρώτη αξιολόγηση, ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να βρίσκουν δουλειά. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα από εκείνη την πλευρά, διότι αυτό και... Να το θέσουμε λίγο για να ξέρουμε όλες τις πτυχές του ζητήματος. Αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας. Από τη δική μας πλευρά, αυτό που κάναμε, επειδή το βασικό ζήτημα ποιο είναι εδώ και το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τις χείρες του Συλλόγου που έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις στο γραφείο μου, το βασικό ζήτημα που εγείρουν είναι ότι πέφτουν απότομα
εξαιτίας του θανάτου του ανθρώπου τους, αλλά και της αλλαγής αυτής, πέφτουν απότομα στα εισοδήματα που λαμβάνουν. Υπάρχει μια απότομη μετάπτωση που δεν ήταν προετοιμασμένοι να τη διαχειριστούν. Αφενός, αφετέρου, ότι δεν είναι πολύ εύκολο στην ελληνική αγορά εργασίας να βρεις μια δουλειά. Δηλαδή, μια γυναίκα 50 χρονών, όσο και αν θέλει, μπορεί να μην βρει εύκολα μια δουλειά, ακόμη και αν το επιχείρημα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκεις εργασία όταν είσαι νέος κτλ. Τα ποσοστά ανεργίας όμως στην Ελλάδα δεν είναι αυτά που ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα έχουμε κάνει τη συζήτηση και υπάρχει πράγματι μια λογική κατανόηση και δικιά μας σε αυτό. Μισό λεπτό να πω δύο πράγματα. Θέλω να την προσθέσετε είναι αν συζητάτε την επιστροφή στην αναπλήρωση του 70%. Σε αυτό μια απάντηση πιστεύω θέλουν να την ακούσουν οι άνθρωποι. Ναι, προτιμώ γενικά κατά κανόνα να κάνω πράγματα και να πηγαίνω απολογιστικά κάπου παρά να προαναγγέλλω πράγματα, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό λειτουργήσε πολύ καλά στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αυτό που κάναμε σίγουρα ήταν ότι εντός μνημονίου, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, επιμείναμε πάρα πολύ να μπουν κάποιοι κανόνες προστασίας, γιατί δεν υπήρχαν αυτοί πριν. Και επιμείναμε πάρα πολύ σε σκληρή σύγκρουση με τους θεσμούς, οι οποίοι ενοχλούνταν που πηγαίναμε να ξαναπειράξουμε το ζήτημα αυτό. Και βάλαμε κατόφλια προστασίας, δηλαδή κατώτατο όριο σύνταξης για τον χείρο ή τη χείρα, κατώτατο όριο σύνταξης για τα ανήλικα τέκνα ξεχωριστό, άλλο για το χείρο ή χείρα και άλλο για τα ανήλικα τέκνα, και φροντίσαμε και ότι τα ανήλικα τέκνα θα μπορούν να λαμβάνουν, τα ενήλικα πλέον τέκνα θα μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη χειρίας μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους. Επίσης, φτιάξαμε ειδικά προγράμματα ανεργίας, εργασίας, προκειμένου να μπορέσουν οι χείρες ή οι χείροι να ενταχθούν πολύ πιο εύκολα στην αγορά εργασίας έναντι των άλλων. Δηλαδή, πρημοδότηση σε όλα τα προγράμματα του ΑΕΔ, ειδικά προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, αποκλειστικά εντοπισμένα σε αυτές ή τους ανθρώπους. Άρα, κάναμε ήδη κάποια βήματα με τα οποία δείχνουμε ότι και κατανοούμε απολύτως το πρόβλημα και θέλουμε να βοηθήσουμε έμπρακτα. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσω σε κάθε περίπτωση είναι ότι, δεδομένου, όπως σας είπα, ότι η σύνταξη χειρίας καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση για τρία χρόνια, ακόμη και αν είναι κάποιος νεότατος, άρα ακόμη και αν κάποιος έμεινε χείρος ή χείρα νεότατος, ατυχής την επομένη της ψήφισης του ασφαλιστικού νόμου, δηλαδή το Μάιο του 2016, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν του έχει κοπεί η σύνταξη χειρίας μέχρι σήμερα, έτσι. Αυτό το λέω και πάλι για να διαψεύσω αυτά τα fake news. Δηλαδή, όταν ακόμη και αν κάποιος έμεινε χείρος ή χείρα το Μάιο του 2016, σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, και αν είναι νεότατος, θα τη λαμβάνει μέχρι το Μάιο του 2019. Αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει από εκεί και πέρα με τις χείρες, κατά κανόνα είναι γυναίκες, είναι ότι θα εξετάζουμε μέτρα. Είναι γυναίκες. Αυτό δεν το σχολιάζω καν. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι γυναίκες. Τι να κάνουμε, επιβιώνουμε περισσότερο μάλλον. Και λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε να λάβουμε και κάποια επιπλέον μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να χαλαρώσουμε και το ζήτημα των ηλικιακών ορίων, αλλά να δούμε και δημοσιονομικά τι δυνατότητες έχουμε, προκειμένου να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και στο ύψος. Αλλά έχουμε το χρόνο, έχουμε λίγους μήνες ακόμη μπροστά μας, έχουμε συζητήσει πιο λεπτομερώς, να ξέρετε, και με τις ίδιες, και θα δείτε στο επόμενο διάστημα τις κινήσεις που θα κάνουμε παραπάνω για αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν θα ήθελα να προαναγγείλω κάτι. Σύμφωνα, πριν το φιξάρουμε. Δέχομαι και το σέβομαι να υπάρχει αποτελεσματικότητα πριν την διαφήμιση, την επικοινωνία, και το θεωρώ και εξαιρετικά έντιμο. Απλά, αν μπορώ και προσπαθήσω να σας ερμηνεύσω, είναι ότι το συζητάτε το θέμα της αναπλήρωσης και μπορεί να υπάρξει και μία προς αυτή την κατεύθυνση απόφαση. Μένει να το δούμε όταν θα αποφασίσετε. Πάντως, αποδεχόμαστε και οι δύο ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών, κυρία Αχτσιόγλου, γιατί στη συνέχεια πραγματικά θέλω να μιλήσουμε για την αγορά εργασίας, για τους νέους ανθρώπους που, όταν ακούν αυτή τη συζήτηση, ξέρετε τι πιστεύω ότι σκέφτονται. Σιγά μην φτάσουμε εμείς να πάρουμε σύνταξη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το συναντάς και το ακούς πολύ συχνά στις μέρες μας. Μικρή διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Λέω να πάρω μόλες. Για την οικογένεια. Και για μένα. Τι?
Δεν έχεις πάρει. Παίζει να είσαι και τελευταία. Σοβαρά είναι τόσο καλό. Το πρώτο στην Νορβηγία. Την πατρίδα του Μουρουνέλεου. Σου λέει κάτι. Και τι γεύση να πάρω. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις μόλερ κάψουλες. Μηδέν γεύση, μηδέν οσμή. Τα παιδιά, τούτη φρούτη. Ο άντρας σου λεμόνι. Ή την παραδοσιακή γεύση. Αν είναι γενναίος. Αν έχεις δύσκολα παιδιά, ζελεδάκια μόλερ. Καθάρισες. Μόλερ. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Το νέο Calorifer Morris υπερέχει στα σημεία. Με ειδικό σχεδιασμό για μεγαλύτερη απόδοση και LED οθόνη για να έχετε τη θερμοκρασία που θέλετε όποτε θέλετε. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει δεύτερο φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής Κιαροσκούρο. Μία ματιά στο φως και το σκοτάδι του μπαρόκ σε τέσσερις συναυλίες. Μουσική για τη χαρά και τη λύπη, για τον έρωτα και τον θάνατο, για τα πάθη και τη λύτρωση. Δεύτερο φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής 23, 24, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου.